ξανά το καλασμένο μας, τον κύριο Γρέτζελο και να πούμε λίγο πώς, ε, καταρχήν καλησπέρα και ευχαριστούμε, έτσι, ε, πώς βλέπετε εσείς σαν επιμελητήριο τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί πρώτα από την πανδημία, να ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα, θα, θα προχωρήσουμε και στους περόπληκτους. Από την πανδημία, τι, 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 βλέπετε εσείς αυτές, οι, 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 οι ρυθμίσει που λέει το κράτος τώρα για τους που, για που μέσα στην πανδημία είχαν πληγεί του κορονοϊού, την πανδημία ενώ και έχουν ανασταλεί τα χρέη του και από πρώτη πρώτου θα ξεκινήσουν 36 και 72 δόσει. Εσεί αυτό το μέτρο πώ το βλέπετε, νομίζετε θα βοηθήσει του ανθρώπου αυτού που έχουν πληγεί. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ μα. Ε, θέλω να πω ότι η Ελεύθερη Επαγγελματίε έχει ξεκινήσει από την οικονομική κρίση από το 2009. Ήρθε ο κορονοϊός το 2019 και τώρα το κερασάκι στην τούρτα είναι οι πυρκαγιές που δημιουργήσαν μια μεγάλη οικονομική καταστροφή όλα αυτά μαζί. Θέλω να πω ότι η υγεία, οικονομία, περιβάλλον και επιχειρήσει είναι μια λυσίδα. Όλα μαζί, δηλαδή είναι ένας κρίκος αν σπάσει, δημιουργεί προβλήματα και σε όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε για την πανδημία. Για την πανδημία και για τον κορονοϊό, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε υπέρ των εμβολιασμών ως επαγγελματικό επιμελητήριο και προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, γιατί αυτό συμβάλλει στην ομαλότητα ε, της αγοράς. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν απολύσεις σε όσους έχουν κάποια αντίρρηση. Φυσικά όπου τα self-test ή τα rapid test είναι υποχρεωτικά, θα πρέπει να χορηγούνται από το κράτος, γιατί ουσιαστικά αν δεν χορηγούνται είναι μια έμεση μείωση μισθού και θα πρέπει φυσικά να δούμε ε, ακόμα περισσότερο το κομμάτι της τηλεργασίας όπου μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Τώρα... Εσύ, εσύ σαν επαγγελματικό επιμελητήριο Αθήνας, έτσι, εσύ είσαι ο αντιπρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητήριου Αθήνας. Πόσ, πόσες επιχειρήσεις είναι στο επιμελητήριο περίπου, έτσι, και, τη, είναι και τι περί... είναι, αυτές, είναι περίπου 200.000 επιχειρήσει. Πάρα Οι επιχειρήσει είναι κυρίω αυτοαπασχολούμενοι και πολύ μικρέ επιχειρήσει. Στην Ευρώπη, όταν λέμε κάποια επιχείρηση μικρομεσαία, εννοούμε κάποια επιχείρηση που έχει και έω 50 εργαζόμενου. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα. Όταν μιλάμε για μικρομεσαία επιχείρηση, μιλάμε για οικογενειακέ επιχειρήσει και επιχειρήσει έως 10 εργαζόμενους είναι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Αυτέ έχουν πληγεί από τον κορονοϊό είναι, πάρα μικ... πολύ. Άρα, αυτοί, α, οι υπάλληλοι που έχουν τώρα επιχειρήσει καλούνται τώρα από του Σεπτέμβρη να. Οι υπάλληλοι του να είναι δηλαδή, εμβολιασμένοι. Δηλαδή... μιλάμε τώρα για εμπορικά καταστήματα, έτσι, ένδυση, υπόδηση, εστίαση, ε, ε, μικρέ βιοτεχνιούλε. Σωστά. Ναι, άρα, και... όλοι αυτοί έχουν κάποιου εργαζόμενου από έναν έω 50. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι τώρα που, που θα πρέπει να έρθουν στην εργασία του, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό. Ή πιστοποιητικό εμβολιασμό, ή υποχρεωτικά να κάνουν ένα rapid test την εβδομάδα. Το οποίο επιβαρύνει το του ίδιου. Από 15 έω 20 ευρώ. Από είναι. 15 έω 20 ευρώ, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν, γιατί έμεσα είναι μια μείωση μισθού, αν δεν το χορηγήσει ε, το κράτο. Επίση, ένα άλλο βάρο που πέφτει στι επιχειρήσει ε, είναι ο έλεγχο για το αν είναι κάποιο εμβολιασμένο ή όχι. Και δεν μιλάω, α πούμε, για τα μαγαζιά εστίαση που θα κάτσει ο άλλο μία ώρα ή μισή ώρα για να πιει ένα καφέ ή να φάει κάτι. Υπάρχουν και μικρομάγαζα που μπαίνει μέσα για δύο-τρία λεπτά. Πότε να προλάβει, okay. να ελέγξει, να δει αν είναι εμβολιασμένο ή όχι. Εγώ... Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πρέπει να, να τηρούμε τα μέτρα. Δηλαδή, πιάνει τα μέτρα, τα χεράκια και οι να μα είναι καθαρά, να τα καθαρίζουν, να τα πλένουν, να μην χαιρετάμε και να φοράμε οπωσδήποτε και τη μάσκα όταν μπαίνουμε σε ένα εσωτερικό χώρο, έστω και για ένα λεπτό, να ψωνίσουμε μία τσίκλα που λέμε. Δηλαδή, σε ένα ψιλικατζίδικο Έστω για ένα λεπτό πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Γιατί πιστεύω ότι αν τηρούμε τα μέτρα, δεν θα μεταδώσουμε τον ιό. Αυτό, ε, αυτό εκεί πρέπει να δώσουμε. Δεν ξέρω κι αν θα κάνετε κάποια καμπάνια ή κάνατε κάποια καμπάνια. Εμείς Δεν σαν έχουμε, 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 σαν επιμελητήριο, κάναμε μεγάλη καμπάνια. Μοιράσαμε πάνω από 100.000 μάσκες και αντισηπτικά σε όλε yeah. τι επιχειρήσει τη Αττική. Γυρίσαμε όλου του Δήμου τη Αττική ε, και με το σύνθημα ψωνίζουμε με ασφάλεια ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλεία. Βγάλαμε οδηγού για πολλού κλάδου, οδηγού δηλαδή για για τις σχολές οδηγών, ας πούμε, για το τι θα πρέπει να κάνει για να προστατεύσει και τον πελάτη του, αλλά και τον... και ο ίδιος να προστατευτεί από, από το κομμάτι του κορονοϊού. Μάλιστα. Και τώρα για τους ε, πυρόπληκτους. Ε, από ό,τι έχω εδώ και μπροστά μου, βλέπω εδώ η κυβέρνηση, ε, στο arogi.gov.gr, όπου και έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα και έχει ανοίξει, έχουν ήδη μπει οι πυρόπληκτοι, κάνουν τις αιτήσει τους... Ε, και από το ε9 τραβάει τα στοιχεία αυτόματα το σύστημα και θα αποζημιωθούν άμεσα ε, για, με, με δια, και, για ε, και, για, μικροποσά και για, αργότερα και, και για τα σπίτια τους ε, και έχει κάποια άλλα θέματα όπως προκαταβολή στη κατοικιστή συνδρομή, απαλλαγή από τον έρφη ΕΕ, οικονομική ενίσχυση για την οικοσκευή, οικονομική ενίσχυση για τις ζημίες σε εξοπλισμό και, και, διάφορα άλλα. Ε, εσείς σαν επιμελητήριο Συνεργάστε και με, με τα άλλα επιμελητήρια τη Έββοια ή τη Ιλία. Ε, έχετε κάποια άποψη, ε, Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Καταρχήν, να πούμε ότι έχουν, καθ, ε, έχουν καεί μέχρι στιγμή πάνω από 200.000 ε, στρέμματα. Η τη εχετε καποια αποψη τι λενε αυτοι οι ανθρωποι καταρχην να πουμε καταστροφή και η καταστροφή του περιβάλλοντο είναι τεράστια. Έχουν καεί πάρα πολλά ζώα, ε, πάρα πολλέ κατοικίε και για πολλού ήταν και η πρώτη κατοικία. Ε, πάρα πολλέ επιχειρήσει έχουν καταστραφεί. Η κυβέρνηση έχει, πάρει κάποια, έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, γραφειοκρατία μεγάλη. Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και επίση να δοθεί βάθο χρόνου. Τι θέλω να πω. Για πάρα πολλέ επιχειρήσει ε, που έχουν πρόβλημα λειτουργία, α πούμε στη Βαρύπομπη, είναι πάρα πολλά κτήματα που κάνουν γάμου. Ναι, Ενώ έχουνε, ε, οι επιχειρήσει μπορεί να τι ακούσει κανεί λίγε. 25-30 επιχειρήσει που έχουν το πρόβλημα έχουν πάρα πολλού εργαζόμενου. Έχουν περίπου 800 εργαζόμενου. Τι γίνεται, Δίνει ε, τη δυνατότητα στι επιχειρήσεις να βάλουν τον εργαζόμενο σε αναστολή για ανώτατο ε, όριο τρει μήνε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγο. Γιατί ε, πότε θα φτιάξει το μαγαζί του, πότε θα ξεκινήσει να δουλεύει. Και πότε αυτή η επιχείρηση, δηλαδή κάποιο που θέλει να κάνει το γάμο του ή να κάνει μια εκδήλωση, θα πάει δίπλα στα καμένα να κάνει την εκδήλωση. Το ίδιο ισχύει και για τι επιχειρήσει τι ξενοδοχειακέ ή για τι επιχειρήσει που είναι ε, δωμάτια ενοικιαζόμενα. Νομίζω ναι. ότι θα πρέπει Από... να δοθεί Α... μεγάλο βάρο για την ανασυγκρότηση αυτών ε, των περιοχών και γενικά και των επιχειρήσεων. Από αυτέ τι επιχειρήσει, δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία. Εσύ, σαν επιμελητήριο, ήταν ασφαλισμένε οι επιχειρήσει, δηλαδή είχαν ασφάλει ιδιωτική. Ε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και θα πρέπει να μπει ε, πλέον στο τραπέζι, έτσι ώστε να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση περιουσία. Το κράτο μπορεί να δώσει ένα μικρό ποσό, αλλά αυτό είναι θεωρώ μια ασπιρίνη. Δηλαδή όταν πάθει ό, όταν σου καεί το σπίτι, το να πάρεις 15-20.000 είναι πολύ μικρό το ποσό. Ναι, αλλά Τα πιστεύω... στοιχεία που ναι. έχουμε εμεί είναι ότι περίπου το 10% των κατοικιών σε όλη την Ελλάδα είναι ασφαλισμένες, το 15% περίπου στην Αττική είναι ασφαλισμένε. Των κατοικιών. Ναι, ναι, των ε... κατοικιών. Τα περισσότερα, ε, οι περισσότερε κατοικίε που είναι ασφαλισμένε είναι κατοικίε που έχουν, ε, έχουν δάνειο. Γιατί εκεί τους του υποχρεώνει η τράπεζα να υπάρχει. Να υπάρχει ασφάλιση. Να είναι και, και ένα καλό Και αντίστοιχα ένα 10% των, ε, των επιχειρήσεων είναι ασφαλισμένε. Είναι για πολύ τις, μικρό για τις το επιχειρήσεις ποσό. Για επιχειρήσει είναι λίγο τώρα. Ναι. Για την κατοικία το καταλαβαίνω ότι ο άλλο φτιάχνει ένα σπιτάκι εκεί, δεν έχει και χρήματα, σου λέει τώρα να, βάζω, να βάλω κι άλλο ένα έξοδο παραπάνω από μια ασφάλεια. Αλλά τώρα σε, για τι επιχειρήσει αυτέ. Ξέρετε αυτή, το έξοδο που, που λέτε, συγγνώμη που σα διακόπτω, το εννοεί. έξοδο που λέτε, δηλαδή για να ασφαλίσει κάποιο. Ε, την περιουσία του εκτό από το σεισμό μπορεί να για ένα σπίτι 100 τετραγωνικό να, πούμε, να θέλει 80 ευρώ το χρόνο. Αν βάλει και το σεισμό, άντε να θέλει 100-120 ευρώ το χρόνο. Είναι μικρό το ποσό ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί έτσι ώστε η πολιτεία σε περίπτωση καταστροφή να μην αναλαμβάνει όλο το βάρο και, να, υπάρχουν και τα, να είναι ασφαλισμένα τα σπίτια. Εντάξει, για τις, και για τι επιχειρήσει θα μπορούσε να. να να θεσμοθετηθεί όπω σωστά το λέτε και να υπάρχει και απαλλαγή, δηλαδή να το ασφάλιστρο αυτό που πληρώνουν οι επιχειρήσει να, και να, να απαλλάσσεται δηλαδή. Ή όπως... Γενικά στι ασφαλίσει yeah. θα έπρεπε να σου κάνει φοροαπαλλαγή, γιατί ουσιαστικά κάποιο που ασφαλίζει την περιουσία του ή την υγεία του παίρνει φορτίο από το κράτο. Έτσι ακριβώ. Άρα και στη φορολογική δήλωση ενό φυσικού προσώπου που ασφαλίζει την κατοικία του, εκεί να, να μπαίνει στι απαλλαγέ. Δηλαδή να μειώνει το ε, φορολογητέο εισόδημά του. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό μέτρο και εύκολο. Δηλαδή, νομίζω ότι θα στοιχήσει κάτι στη, στην πολιτεία αυτό το να μειώνει. Το δεν θα στοιχήσει, θα, φόρο θα το πάρει το... βάρο από, από την πολιτική. Ε, βέβαια, το φόρο που θα προκύπτει, γιατί τώρα, παράδειγμα, ήταν όλα τα σπίτια ασφαλισμένα. Η, η κάθε κυβέρνηση, όχι συγκεκριμένη, η κάθε κυβέρνηση, το κράτο γενικά δηλαδή, θα κλείδουν πάρα πολλά ποσά από τη στιγμή που θα ήταν ασφαλισμένα. Για ένα μικρό ποσό τώρα, μιλάμε στο φόρο που θα προκύπτει, γιατί δεν είναι και όλοι, θα πληρώσουν όλοι φόρο εισοδήματο κάθε χρόνο, ειδικά εφέτο, αν δούμε τι φορολογικέ δηλώσει, ε, ένα 30% θα πληρώσει φόρο εισοδήματο, όλοι οι άλλοι θα είναι μηδενικό. Και είναι και πιστοτικό για το λόγο ότι λόγω της πανδημίας δεν υπήρχαν εισοδήματα. Και τα επιδόματα που έλα, έχουν λάβει όλοι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν, έχουν πληγεί, αλλά και επιχειρήσει, ε, δεν, δεν φορολογούνται. Άρα, θέλω να σου πω, είναι, είναι μικρό το κόστο τη κυβέρνηση και πρέπει να το δουν. Γι' αυτό λέω πριν, από, από κάθε παρά, ε, μάθημα, από σαν, ε, πάθημα. Πρέπει να γίνεται και ένα μάθημα. Αλλά όχι να διονύζεται χρόνια, όπω σα έλεγα στην αρχή, με τα δασαρχεία που το ξέρουμε χρόνια και δεν έχουμε κάνει τίποτα όλα αυτά τα, τα χρόνια. Πρέπει άμεσα πλέον να κινηθεί το κράτο ε, και με τα αντιπληβηρημερικά. Είδα και το, και το Υπουργείο Υποδομών αμέσω θα κάνει άμεσα πράγματα αντιπλημμυρικά, όσο μπορεί. Και δεν μιλάμε τώρα. Για μεγάλα έργα. Τα μικρά πρέπει να γίνουν γρήγορα και να, και να βάλουν και την αυτοδίκηση στο παιχνίδι, γιατί η αυτοδίκηση πάντα παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρει τι γίνεται στην περιοχή. Δεν πρέπει να την καλούν. Υπάρχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο, που μπορεί και έχει πάρει πολλέ αποφάσει και μπορούν να τη συμβουλεύονται. Ε, ε, ήταν μια παρένθεση ε, σε όλα αυτά. Τώρα για τα μέτρα βλέπουμε ότι. Ε, τώρα, α πούμε, στι πυρκαγιέ υπήρχαν πο πολλέ δυσλειτουργίε, δεν υπήρχαν ε, ζώνες ζώνε δεν, υπήρχαν, ε, δεν λειτουργούσαν οι κρουνοί. Θα πρέπει από αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, να μην εμπλέκονται πάρα πολύ, να υπάρχει ένα κεντρικό σχεδιασμό, έτσι ε, ώστε του χρόνου πάλι Ιούλιο και Αύγουστο μην ξαναέρθουμε στο ίδιο σημείο και να λέμε δεν λειτουργούσαν οι κρουνοί yeah. ή ότι ε, δεν είχαμε ζώνε αντιπυρική προστασία και επίση υπάρχουν πολλέ συναρμοδιότητε. Αυτό πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό σχεδιασμό και να μην εμπλέκονται πολλοί γιατί υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία που φέρνει όλα αυτά τα έργα πίσω. Και το, ό,τι έγινε η πολιτική προστασία και ιδρύθηκε και, και αναβαθμίστηκε ε, και έγινε και υφυπουργό κ. Καρδαλιά, ήταν πολύ καλό, πολύ έξιμο, πολύ σημαντικό πραγματικά. Αλλά ίσω δεν, δεν πρόλαβε να οργανωθεί, ίσω δεν, δεν ξέρω τι, τι ακριβώ έφταξε. Ε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξαναγίνουν αυτά για, γιατί. Και παλιά θρυνήσαμε θύματα πολλά, και το 7 με τι φωτιέ του. 7 Αν θυμάστε, θρυνήσαμε θύματα, και, και στο μάτι θρυνήσαμε θύματα. Ευτυχώ τώρα δεν θρυνήσαμε θύματα. Ευτυχώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν πάβει όμω να έκανε περιουσίε, να, να, να χάσουν το εισοδημά του ο κόσμο. Γιατί αυτό ο κόσμο, τώρα που είναι στην επαρχία και του καεί και το βιό του, τα ζωντανά του, τα, οι αγρικίε του, ε, τη, η καλλιέργεια του. Τι θα κάνει αυτό, μέχρι να, ξαναγίνουν αυτά, μπορεί να περάσουν και 3 και 4 χρόνια. Και σε κάποια και δέκα. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα γίνουν μετανάστε μέσα στην ίδια του χώρα, δηλαδή να έρθουν όλοι στον αστικό ιστό, ο οποίο αστικός αστικό ιστό και αυτό πλέον δεν έχει θέση εργασία, γιατί η ανεργία έχει εκτοξευθεί. Ε, δεν είναι εύκολο. Η κυβέρνηση δίνει χρήμα. Και, έδωσε και για την πανδημία και επιστρεπτέ έδωσε και επιδόματα έδωσε. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφούν. Θα μπορέσουν να τι επιστρέψουν επιχειρήσει. Ιδού το ερώτημα. Και πόσο, τι, τι λένε οι δικοί σα γεγραμμένοι στο επιμελητήριο Αθηνών, ε, μπορούν αυτοί που έχουν πληγεί από την πανδημία, α, για τι πυρκαγιέ θα δούμε αργότερα. Αλλά αυτοί που έχουν πληγεί από την πανδημία, που έχουν ανασταλεί τα χρέη του, που θα πρέπει τώρα από πρώτη πρώτου να ξεκινήσουν να δίνουν και την επιστραπέα του και θα πρέπει να δίνουν και, τη, και τις, αυτά που έχουν ανασταλεί τα χρέη του, και θα πρέπει να μπουν και σε, σε, σε κάποιε άλλε δόσει τι οποίε είχαν χάσει. Ε, πριν μου απαντήσει, θα πω και τώρα για να ξέρει και ο κόσμο ότι αυτοί που έχασαν τι 100 δόσει ή τι 120 δόσει και είναι στι πληττόμενε επιχειρήσει ή στου πληττόμενα ε, φυσικά πρόσωπα, θα μπορούν, εφόσον πληρώσουν τη δόση τώρα του Αυγούστου ή το σεπτεμβριο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να επανενταχθούν. Του δίνει τη δυνατότητα αυτή και για τι άλλε δόσει, του δίνει τη δυνατότητα για επανένταξη και για τι δόσει που είχαν συνάψει το 2019 για τα λήψη το 2018. Για τους άλλους που δεν είναι επιλητώμενους, από τον Οκτώβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για 24 ή 48 δόσεις για να ε, ξαναμπούν σε συρθμίσεις. Άρα το ερώτημα ε, κύριε Γρέτζελε, τι μπορούν να ανταπεξέλθουν από πρώτη πρώτου αυτοί που έχουν πληγεί και έχουν ανασταλεί τα χρέα τους. Όπως είπαμε ότι οι επιχειρήσει πέρα από την οικονομική κρίση, ήρθε η πανδημία, ήρθανε τώρα οι πυρκαγιές. Ε, πιστεύουμε ότι τα χρέη που έχουν και οφείλονται στην πανδημία, στις πυρκαγιές, χρέη που έχουν συσσωρευτεί ε, θα πρέπει να κουρευθούν. Αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει ε, και στην Ευρώπη, Ευτυχώ έχουμε συμμάχους και από την Ευρώπη, θα πρέπει να κουρευθούν και ό,τι υπόλοιπο μείνει θα πρέπει να πάει σε πάρα πολλέ δόσεις, τουλάχιστον 120 δόσεις για να μπορεί να πληρωθεί. Για, γιατί ουσιαστικά, αν δεν μπορεί να το πληρώσει μία επιχείρηση, τι θα τον κάνει, θα, το θα τον κλείσει, θα τον αφήσει άνεργο. πάλι μέρα σου πέφτει. Βέβαια, πρέπει, πρέπει να το δίνει επιδόματα. Άρα, άρα χειρότερα. Α μπορούν να κορέψουν τι προσαυξήσει, να μείνουν μόνο το κεφάλαιο. Και το κεφάλαιο να το βάλουν σε μία ευνοϊκή ρύθμιση, οι οποίε ευνοϊκέ ρυθμίσει υπάρχουν. Ε, πιστεύω το οικονομικό επιτελείο θα το δει, γιατί ήρθε, ήρθαν και άλλοι τώρα ε, που, που προστίθενται λόγω των. Για, το ένα φέρνει το άλλο, γιατί ακόμα και αυτοί που ήταν σε αγροτικές περιοχές και δουλεύανε, δίνανε δι, δι, προϊόντα στους δικούς μας που είναι εδώ. Άρα τα προϊόντα τώρα θα αυξηθούν, τα αγροτικά, τα αυτοκνοτροφικά προϊόντα θα αυξηθούν, θα κάνουν περισσότερες εισαγωγέ. Δεν θα μπορεί και ο άλλος το κόστο, αυτό το προϊόν που έδινε σε μένα το καταναλωτή να το δώσει με το ίδιο, με το ίδιο τίμημα, θα πρέπει να το αυξήσει, που σημαίνει θα έχει λιγότερο τζίρο, που σημαίνει δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει. Θέλει σκέψη και μελέτη. Ε, πιστεύω ότι ο, το φθινόπωρο θα πρέπει πέρα μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη να δουν όλα αυτά και να βάλουν ανθρώπου που ξέρουν πάνω απ' όλα την αγορά και ξέρουν τι, τι συμβαίνει. Ε, Εμεί ε, καταρχήν ευχαριστούμε τον κύριο Γαρέτζο Λονίκο, τον αντιπρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου, που είναι, ήταν εδώ σήμερα μαζί μα. Θα πάμε σε λίγο σε ένα ε, μικρό διαφανιστικό διάλειμμα. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. μισό και uh -huh. αν έχουμε το χρόνο. Επίση, θα πρέπει να, ε, να δει το κράτο τον επασχε, επανασχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψη. Δηλαδή, το πώ θα δοθούν τα χρήματα. Θα πρέπει τα χρήματα να δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δηλαδή, αν θέλει να στηρίξει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμό και όχι να δοθούν μόνο στι μεγάλε επιχειρήσει ή σε όσε επιχειρήσει ε, κάνουν συνεργατικού σχηματισμού κτλ.